Ένα βιβλίο πράγματι ξεχωριστό που μιλά για τις συγγένειες των κυττάρων, των συμβάσεων και των επιλογών της φύσης αλλά και της τεχνολογίας. Μια γνωστή κόρη εμφανίζεται από το παρελθόν και σχίζει ένα γάμο στα δύο. Μια μητέρα προσπαθεί να φέρει στη ζωή το κατεψυγμένο έμβριο του νεκρού παιδιού της. Δύο έρωτες γεννιούνται από το ανεπίτρεπτο και καταλήγουν στο κοινότοπο. Φίλοι, έντιμοι και ανέντιμοι, προδίδουν και στηρίζουν. Συγγένειες των κυττάρων, των συμβάσεων και των επιλογών, της φύσης και της τεχνολογίας, του φυσικού και του αφύσικου, με την αγάπη πάντα στον πιο παράλογο και σημαίνοντα ρόλο. Όλα αυτά στο μυθιστόρημα της Καρολίνας Μέρμιγκα, συγγενής. Διαβάζοντας το βιβλίο, πραγματικά εντυπωσιάστηκα με το θέμα. Ξέρετε, τώρα που έχει περάσει και λίγος καιρός από τότε που εκδόθηκε, συνειδητοποιώ και εγώ κάτι. Αυτά τα κομμάτια που αφορούν στην τεχνολογία και στις εξελίξεις, αν δεν είναι ήδη, θα είναι πολύ σύντομα ξεπερασμένα. Η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ γρήγορα σε αυτό το τομέα, κάνει άλματα απίστευτα. Το άλλο όμως κομμάτι του βιβλίου μου, θέλω να πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι διαχρονικό και δεν θα είναι ποτέ ξεπερασμένο. Ακριβώς. Γιατί είναι στην ανθρώπινη φύση. Ακριβώς. Και είναι αυτός ο συνδυασμός των δύο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, το οποίο όμως καταλήγουν πάντα σε ένα πρωταρχικό ρόλο, κυρίως όμως σε αυτό που ξεκινάει από τις συγγένειες των κυττάρων. Ακριβώς, και κατά πόσον είναι σημαντικές, δηλαδή κατά πόσον, ας πούμε, για παράδειγμα, μας κάνει διαφορά αν το παιδί μας είναι από το σώμα μας ή είναι υιοθετημένο, είναι φτιαγμένο με κάποιον άλλο τρόπο, ας πούμε, και επίσης κατά πόσον είναι αληθινές οι πλασματικές. Γιατί πολλές φορές επίσης μπορεί να κοροϊδευόμαστε. Και τι ακριβώς είναι η συγγένεια, γιατί έχουμε πάρα πολλές συγγένειες στη ζωή μας. Τελικά τι είναι η συγγένεια? Δεν ξέρω αν δίνω απάντηση, γιατί δεν ξέρω και αν έχω απάντηση. Νομίζω ότι προσπαθώ να δείξω ότι υπάρχουν πολλών ειδών συγγένειες και πολλές φορές βραχυκυκλώνονται και μπορεί αυτό να αφορά και στο πώς είμαστε και με τον εαυτό μας, η αυτογνωσία μας, ας πούμε, δηλαδή αυτό που λέμε ότι ξέρω τον εαυτό μου. Πόσο όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να μπλεχτούν. Διαβάζω σε μία συνέντευξη που δώσατε ότι λέμε συχνά ότι δεν διαλέγουμε την οικογένειά μας, αλλά διαλέγουμε τους φίλους μας. Και λέμε επίσης ότι οι φίλοι είναι οι αληθινοί συγγενείς μας. Τελικά, μεγαλώνοντας, δεν διαλέγουμε ούτε αυτούς. Ή τουλάχιστον, μεγαλώνοντας, έχουν μείνει πίσω στη μνήμη, αλλά δεν ξέρω αν θα τους γνωρίζαμε τώρα, αν θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι μας πάλι. Είναι μια λίγο κοινική άποψη όμως. Την πιστεύω ότι και τους ανθρώπους που ξέρουμε δεν τους ξέρουμε ποτέ απόλυτα. Και επειδή πολλές φορές... Και εδώ έρχεται το κομμάτι της αυτογνωσίας που λέγατε. Ναι, αλλά και των άλλων. Δηλαδή δεν θέλουμε να ξέρουμε κάποια πράγματα και για τους άλλους, γιατί δεν μας βολεύει. Και είναι φυσικό. Στη ζωή μας δεν θέλουμε πόσα προβλήματα να αντέξουμε και πόσες δυσκολίες. Οπότε καθώς περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουμε, συνεχίζουμε να είμαστε με ανθρώπους αγαπημένους, οικείους. Δεν θέλουμε όμως να ξύσουμε και πάρα πολλά πράγματα. Συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Κυρία Μέρμιγκα, πώς ξεκινήσατε το βιβλίο να το γράφετε? Από μια πολύ αληθινή ιστορία, δηλαδή η ιστορία της γιαγιάς που προσπαθεί να ζωντανέψει το έμβριο, το κατεψυγμένο της πεθαμένης κόρης. Είναι αληθινή ιστορία? Απολύτως αληθινή. Και νομίζω ότι οποιοδήποτε την ακούει αυτομάτως φτιάχνει ιστορίες από εκεί και πέρα. Αλλά όπως θα ξέρετε καλύτερα από μένα, τέτοια σενάρια είναι πάρα πολλά πλέον γύρω μας. Μάλιστα, στο τέλος του βιβλίου έχετε και ολόκληρη την νομοθεσία, τι ισχύει για όλα αυτά σε διάφορα κράτη και στην Ελλάδα που και πάλι ξεπερνιούνται. Πάρα πολύ γρήγορα. Και το ενδιαφέρον είναι ότι η νομοθεσία, η οποία είναι αναγκασμένη να ελέγχει όλα αυτά, γιατί δημιουργούνται τεράστια προβλήματα βιοειθικής κλπ. Ακριβώς. Δεν προλαβαίνει και η ίδια. Γιατί οι επιστήμονες ανακαλύπτουν συνέχεια καινούρια πράγματα. Πιστεύω ότι όταν θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια, ένα από τα χαρακτηριστικά της εποχής μας θα είναι και αυτό. Αυτό που γίνεται σήμερα, η δημιουργία της ζωής με διάφορους τρόπους. Και ξέρετε, δεν το κάνουν άνθρωποι περίεργοι και που ζουν άλλες ζωές από τις δικές μας. Εγώ ξέρω πάρα πολλές νεαρές γυναίκες που ήδη, επειδή υπάρχουν διάφορα προβλήματα, όλοι τα ξέρουμε, καταφεύγουν σε διάφορους άλλους τρόπους. Και πράγματα που οι γιαγιάδες μας θα λέγανε, τι λες παιδάκι μου, γίνονται τώρα καθημερινά. Ή παρένθεση. Καθημερινότητά μας το βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Πια δεν μας εκπλήσει κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ. Είναι ενδιαφέρον να δούμε η γενιά που θα μεγαλώσει με αυτούς τους τρόπους. Αν θα φέρει μέσα τη σημάδια κάποιας αμηχανίας, κάποιας δυσκολίας.
Θα το δείξει ο χρόνος αυτό, ναι, ναι. Φαντάζομαι. Και ξέρετε, η λογοτεχνία ευτυχώς δεν δίνει απαντήσεις. Πλώς τα διαπιστώνει και προσπαθεί να κάνει κάτι άλλο από αυτό. Σε αυτό το μυθιστόρημά σας, εκτός από αυτό που είπαμε τώρα το θέμα, καταπιάνεται και με τη γυναικεία ψυχολογία. Ναι, αλλά και σε αντίθεση με την ανδρική. Mm-hmm. Αυτό προσπαθώ. Έτσι. Γι' αυτό και οι φωνές είναι και ανδρική και γυναικεία. Mm-hmm. Και κάποιες φορές... Σύγχρονες φωνές. Ζουν δίπλα μας. Είμαστε εμείς. Πιστεύω, κατά... ναι. Αλλά και επιδιώκω κάποιες φορές να μην είναι απόλυτα βέβαιο ποιος από τους δύο μιλάει. Ακριβώς. Αυτό είναι ηθελημένο από μένα. Mm-hmm. Γιατί πιστεύω ότι... Και υπάρχει και ο παράγοντας γάμος που και εκεί το πιάνω όσο μπορώ, βεβαίως πάντα. Πιστεύω ότι στο γάμο μετά από λίγο οι άνθρωποι μοιάζουν, γίνονται συγγενείς, που δεν σημαίνει απαραίτητα ευτυχισμένο γάμο, αγαπημένο γάμο. Εν τούτης είναι μια τρομερά δυνατή σχέση. Είναι οι αγαπημένες συνήθειες που έχουν μετά οι άνθρωποι, ναι, με τον καιρό. Ναι, και ανάγκες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μέρμιγκα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.